Μια φορά κι έναν καιρό είσαι τρεις αρφούες, ο Μήτρος, ο Παυλής και ο Βασίλης, που άμα πεθάναν ο κύρις τους, άφηκε τους κληρονομιά μια πολλά μυαλή σιτζιά. Η σιτζιά όμως ήταν μια και εκείνοι τρεις. Γι' αυτό και συμφωνήσασαι να διαμοιράσουν τους κλόνους τους σε μυρτικά. Ο μυαλός ο αρφός, ο Μήτρος, θα έκοφηκε σίκα από τη δεξιά μερικά του δέντρου. Ο μεσαίος ο Παυλής που τη μέση και ο Μητσής ο Βασίλης που τα ζαβρά. Με τούν τον τρόπο δεν θα είχα συμπαρεξήγηση ποιος εμπούκοψε λιότερα και ποιος περίπου. Έναν πορνόν τα ούς του, ο Μήτρος, όπως έκοφηκε σίκα από τους κλόνους του, έριζε εκόντεψε του ένας γέρος και ακονίτης και με φωνή που έτρεμε λαλή του. Γε μου, λεβέντη να χαρείς, θωρώ κι αμένα σίκο, που είμαι και θεονίστικος, πεινώ πως τον λύκο, που την καρκιά σου φκάνε την καλοσύνη μπόξω, κόφκεις το κεφκιάς μου το, την πείνα μου να κόψω. Συμπάθαμε, βαπούλη μου, το σίκο που μου δείχνεις, εν πάση χρόνο ξενικό, μα έτσι έθαμεις. Αν θέλεις σίγα πιο γλυκά που μέλη της Κυψέλης, έχω πολλά στην κούπα μου και φάει όσα θέλεις. Και όταν και του πεινασμένου γέρου, και έφαγε που τα δικά του σίκα. Γυρισόντα μέρα έγινε το ίδιο και με τον Παυλή και την επομένη με τον Βασίλη. Και οι δυο τους, οι λεβέντες, τη συμπεριφερθήκαν του γέρου όπως είχαμε και ο αρφός τους, ο Μήτρος. Την άλλη ημέρα που εξημέρωσε, όπως ήταν οι τρεις αρφούες κοντά στη σειρά τους, τη συνοπλάσσει τους στο γερού. Τούν την βολά, αντί να τους γυρέψει σίκα, ρώτησε τους αν θέλουν να του κάνουν παρέα και να πάσουν όλοι μαζί ένα γύρο μες στον κάμπο. Τα κοπέλια, επειδή συμπάθησαν τον γέρο, δεν το αρνηθήκαν και πήραν τα πισόν του με το κέφι τους. Σε κάποια φάση, όπως επερπατούσαν, εσάστηκαν έναν κουπάι να ετούς που επερπατούσαν με σούραν. Εσύ ντύσαι ο Μήτρος. Τούτη περήφανη άτη και πάνω που πετούσε, που δεν εντύζει πάνω τους με σιόλυμα με κρούση. Είναι τα καλά να γίναν τον καταδικοί να κάνουν, να ήταν κοπάι με αρνιά, να τα βγώσει αδικά. Και τα πισόν αναστέναξε. Αρώτησε τον γέρο σου. Γε μου, το πράγμα που ζητάς, πέ μου κι ας είμαι ξένος. Αν ήταν και γινείς και μου, θα ήσουν ευτυχισμένος. Και να λέει το κίνος. Λαλό διπλά και τρίδιπλα, χαρούμενος θα ήμουν. Τούτα να είναι γινείς και του, να ήταν και τιμή. Ευτής ο γέρος σηκώνει τα χέρια ψηλά στον ουρανό και τεμπισιάζει. Άμαν εν έτσι θερπιέν, αντί ελάτε κάτω, αρνιά γινείται άξιπα στου λιβαθιού των πάτων. Κουπάει με δικαίωμα ο Μήτρος να σας ρίζει, στον κάμπο του τον βόσιμα, εσάς να σας φροντίζει. Και αυτής η αιτή έγιναν αρνιά γύρω γύρω του Μήτρου. Οι τρεις αρφούς εξυπαστήκαν και αποθαυμάσαν τον το θαύμα που δάσει. Εσυγκόψασαν πως κοινόν το γερούι δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, αλλά είχε ανώτερες δυνάμεις. Ο Μήτρος άμα και έφερε τον νου του που κοινόν το ξύπασμα, ευχαρίστησε τον γέρον που τα εσώψυχά του. Εποχαιρέτησε τα αδέρφια του και πήγαινε να αποσύσει το κουπάι του. Πάρακι, ο Παυλή και ο Βασίλης εσυνιάραν μια βρύση που τρέχε κρύο νερό. Καθαρόν, σιόνι, και μπορούσαν να πληθούν και να μπουν να ξεδιψάσουν. Αν τα νικοντεύκουν, ο Παυλής έγωψε φόρα, εστάθη παράμερα και είπε. Τούτη βρύση που κυλά μέσα νερό σιωνάδο και ξεδιψά καθημερίς τη δίψα των πλασμάτων. Είναι τα καλά να γίνεται η βρύση να βαρέλει και το νερό γλυκίν, κρασίν, κότσινο νάμα μέλι. Να πίνουν όσοι που διψούν, στραφήν που τη δουλειά τους, να ξιάνουν τους καμούς, μα και την προστασιά τους. Αρώτησε τον ο γέρος. Γε μου, το πράγμα που ζητάς, πέ μου κι ας είμαι ξένος, αν ήταν και γινείς και του, θα ήσουν ευτυχισμένος. Και λαλεί του κίνος. Λαλό διπλά και τρίδιπλα, χαρούμενος θα ήμουν. Τούτο να είναι γινείς και του, ενά ήταν και τιμή μου. Ο γέρος πάλι σηκώνει τα σέρκα του στον ουρανό και τεμπισιάζει. Άμαν εν έτσι θερπιέν, βαρέλει να την βρύσει και το νερό γλυκίν κρασίν σε σέν παυλή τη χτίσει. Όσοι σκολάνουν που δουλειές που θα χαμένα αρέσουν και πίνουν σε γλυκίν κρασίν, τούτες να την δουλειέσουν. Τούν την ευκίνα έκαμε ο γέρος και άξιπα γίνει η βρύση βαρέλει και νερό, κότσινο γλυκίν κρασίν. Το γερμίν και ο Βασίλης δεν συνεχίσαν το περπάτημά τους. Άξιπα, ο Μητσής εσάστηκε μια μπερτίκα πλουμιστή, που εβούρα να χωστεί πίσω από μια σπαλαθιά και είσαι αγαλή. Τούτη υπέστη καλά με, καπάρτισμα και χάρη, που να φως το μήνυμα ορκιά, τσίστε που το καμάρε. Είναι τα καλά να γίνεται, να ήταν κορού στην νιώτη, τέλη μου θα την έκανα και στη ζωή μου πρώτα. Σπίτι να χτίζαμε μαζί, βαρβάτα με του βλούθκια, να είχαμε την οικογένεια με λίγα κοπελούθκια.
Και ρώτησε τον ο γέρος. Γέρου, το πράγμα που ζητάς, παίρνουν και ας είμαι ξένος. Αν ήταν και γυνείς και του, θα ήσουν ευτυχισμένος. Και λαλεί του γίνος. Λαλώ διπλά και τρίδιπλά, χαρούμενος θα είναι. Τούτον αν γυνείς και του, ενάταν και τιμήν. Ο γέρος, για άλλη μια φορά, σηκώνει τα σεύκα στον ουρανό και θερμισάζει. Άμα είναι έτσι θερπιέλη, υπέκτηκα να γίνει κοράτσα, μια πεντάμορφη και δίπλα σου να μείνει. Βασίλη, να το τέρι σου, στέμα στην κεφαλή σου, να κάνει και οικογένεια, που την άλλη ζωή σου. Άξιπα, υπέκτηκα άλλαξε και συμφέσεται σε φάνη μια κορού πεντάμορφη, που άμα νέα τον Βασίλη, έπιαν και φως σήμερα στα αγκάλια. Κίνος αγκάλιασε τη σκυφτά και τσάκρισε τη σε ένα γλυκή φιλί. Ανταποστράφη για να ευχαριστήσει τον γέρο, κίνος ήταν χασινιός. Ύστερα από κάμποσον καιρό, ο Μήτρος εκατάφερε με σκόρσο και γυνάτη να γίνει μια οσκονοτρόφος, ο μυαλίτσερος του κάμπου. Ο Βαγγλής, με πολύ χέρι και γυνάτη να σαστεί, εκατάφερε να μυαλίνει την ταβέρνα του και έφκαλε να μισούλη τη χώρα. Ο Βασίλης, δείχνα του τα νήσει κανένας, έχτισε ένα μητσί σπιτού, αρμάσε την κορού και δόμασε μαζί πέντε κοπελούθια. Η πολλή αγάπη που είχε για τη φαμίλια του έδιαν του δύναμη να δουλεύει όπου έβρισκε δουλειά και κουβάλα στο σπίτι ό,τι χρειάζεται, να μην ληφθούν τίποτες. Μια μέρα ανάδοξε του γέρο να πάει να δει ή να μου κάνουν τούτο τα τρία κοπέλια. Πρώτα έδιε να δει τον Μήτρο, που τσίνη την ώρα εγάλευκε τις κουβέλες. Εκόντεψε του ο γέρος και παρακάλεσε του. Αν θέλεις γέρο να χαρείς, διάς μου λίγο γάλαν που πίνασα και δίψασα, δίψα του σαν την πάλα. Ο Μήτρος δεδιασμένος, δίχα να σηκώσει την κέρια του που το γάλεμα, επολοήθη. Με εξαρκείς γέρο, τώρα τον νου σου βάρτο σκέφτου, βρουν με ένα σωρό δουλειές, λάμνε κι αλλού γυρεύτου. Μαραζομένος ο γέρος που δεν ακαρτέραν τη συμπεριφορά μου το κοπελούι, εσήκωσε τα σέρκα του ψηλά και έδωσε διαταγή. Άμα είναι έτσι θερπιέλ, αντί στον ουρανό σας στραφείτε και να κάνετε ελεύθερη το γυρό σας. Αν τα βουίδεν τα αρνιά του, να γυνίσκονται αιτή και να χανείτε κομπρός σου. Εγύρισε να ζητήσει συγγνώμη που τον γέρο για την αχαριστία του, αλλά ο γέρος έπρεπε να τζέφιε. Ο γέρος ήταν ήδη στην ταβέρνα του Παυλή, που ήταν φουλαρισμένη με κόσμο. Εκόντεψε του και είπε του ευγενικά. Αν θέλεις γέ μου να χαρείς, ώρες με δίψαν που μου, διάζουν μια γρασί για βγήκαν του λαιμού μου. Αρωτά τον άξιπα Παυλής με παουρκές. Ριάγι έσχεις, ένεσχεις, γρασμήν τα γυρεύκεις, που ενα έσχεις κόντεψε, εσέ θωρώ να φεύκεις. Φουτουνιασμένος ο γέρος που την απληστία του Παυλή, εσήκωσε πάλι τα σέρκα του ψηλά και έδωσε διαταγή. Άμα είναι έτσι τερπιέν, βαρέλη γίνε βρύση, εσού κρασί νερό γριών και τα περνού να σβήσει. Αν τα ακούει τούν τα λόγια ο Παυλής, άξιπα κατάλαβε πως τα κάνει θάλασσα και σκέφτη να τα σάσει, αλλά άρχισε. Η ταβέρνα εφαραγγίστη και όλοι οι πελάτες που ήταν μέσα εκοπήκαν του βούρφου εξαντλήν. Ο γέρος εχάθη που τζαμε και τα πισώνα ανεφανίστη. Απ' έξω του σπιθιού του μητσότερου αρφού, εφάρτησε το χέρι του πα στην πόρτα. Και μόλις του άνοιξε ο Βασίλης, είπε του ο γέρος με φωνή, κακορίζει την και σιγανή. Αν θέλεις γέ μου να χαρείς, πεινώ και έχω και δίψα, που παρπατώ μες στη σιωνιά, οι αντοχές μου λείψαν. Ας με έσω σου να μπω, έφτα σου γίνω βάρος, να πνάσει λίγο το κορμί, συμπάθα μου το θάρρος. Έχω ανάγκη ζεστασιά, τα κόκκαλα να βράσουν, και ύστερα φεύγω, μεν γίνω βάρος στην αφεντιά σου. Ο Βασίλης είπε του με καλοσύνη. Κόπιασε μέσα γέροντα και κόντεψε τη βράστη. Η τσιμινιά αυτούμενη θωρέσε που κουράστη. Και εσύ γυναίκα να χαρεί, που έχουμε μου σαφίρι, φέρτου να φάει και αγνό μπρασί να φάει αρκεί να γίνει. Άμα ανέφερε καλά-καλά, ο γέρος χαϊδέψε το κεφαλέ των μητσών παιδιών του Βασίλη, που εκοντοσυνακτήκα γύρω του και έβαλε τον Βασίλη πολλέ ευχέ που τα εξώψυχα του. Γε μου, αγάπη είναι έσω σου, υγεία και ευτυχία. Να έχεις ως τα γεράματα, μα και καλοτυχία. Να με ληφθείτε τίποτε μες στον το σπίτι. Γε μου και να σας σέβει ο Θεός, αμήν αμήν Θεέ. Του Βασίλη εφτύσε γεμώσαν τα μάτια του και λαλεί του. Είσαι Θεούπεμπάμενος παππού, να το τονίσω δώσ' μου και το χέρι σου ευθύ να το φιλήσω και να σου πω και ευχαριστώ πριν σ' αποχαιρετήσω. Έπιαν το χέρι του γέρου και φίλησε το. Και τα πισών ο γέρος έφυγε, γεμάτος ευχαρίστηση. Ύστερα που κάμποσον καιρό, ο Βασίλης κατάφερε να αγοράσει πολύ μαλλί, δικών του, και γίνει άρχοντας. Τα παιδιά του εμυαλίναν και σπουδάσαν και κάμα δουλειές δικές τους. Το καλό τους δεν έφυγαν πόσο τους, αλλά εμεινίσκαμε στα κτήματα των γονιών τους. Με τις δουλειές που έριζε ο Βασίλης, επιάμε στα αρκούτσια τους αρφούες του.
τον Μήτρο και τον Παυλή. Τούτοι οι δυο έφεραν τον νου τους και δεν ήταν πιο αχάριστοι και άπιστοι. Αρκιά που τα είχαν για ένα φεγγάρι μες στη ζωή τους.